Επεισοδιακή ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ της Δευτέρας στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου, όταν ομάδα νεαρών φοιτητών άρχισε να φωνάζει συνθήματα σε βάρος του. Στο τέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου έφτασε μάλιστα να καλέσει εκπρόσωπό του στο βήμα ώστε να σταματήσει η φασαρία. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Να ακούσετε, ακούστε, ακούστε, ακούστε και μετά διαμαρτυρηθείτε. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπός σας που θέλει να μιλήσει? Θέλει κάποιος εκπρόσωπός σας να μιλήσει? Ένας μπορεί να μιλήσει κάποιος? Οι διαμαρτυρίες και τα συνθήματα συνεχίστηκαν και τελικά οι νεαροί απομακρύνθηκαν από την αίθουσα από Γερμανούς αστυνομικούς με πολιτικά. Μακάρι και μόνο η διαμαρτυρία να έλυνε το πρόβλημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και χρειάζεται όλες οι σκέψεις, όλες οι προτάσεις, όλες οι ιδέες, όσο αιρετικές να είναι, να ακουστούν. Είμαι ανοιχτός να τις ακούσω.